στις μέρες μας, σαν κοινή γλώσσα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε την απόγνωση και σαν πάθος βασικό που κυριαρχεί την υπερηφάνεια. Πώς δίνεται απάντηση σε αυτό? Διότι αν ο άνθρωπος μπορέσει να αποφύγει την απόγνωση, την απελπισία και την υπερηφάνεια και θέλει να σωθεί, είμαι σίγουρος πως ο Θεός θα βρει τρόπους να τον σώσει με τα κρίματα που εκείνος γνωρίζει. Και το άλλο που ήθελα να μιλήσω είναι η απάντηση που δίνει ο δεύτερος, ο γέροντας Σοφρόνιος, στην τάση της εποχής μας που παρατηρούμε στη Δύση, δεν ξέρω κατά πόσον έχει φτάσει στο νησί μας, ο πειρασμός των ανατολίτικων θρησκειών. Θα πρέπει να αδηγηθώ λίγα από τη ζωή του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός γεννήθηκε το 1866 και μετέβηκε στο Άγιον Όρος το 1892 για να μονάσει. Δεν θα πω πολλά λόγια. Πριν φύγει από τη Ρωσία, επήγε να επισκεφθεί τον Άγιον Ιωάννη της Κωνσταντής και να ζητήσει την ευλογία του. Και δεν τον βρήκε. Άφησε ένα σημείωμα στον Άγιο λέγοντας: «Πάτερ Άγιε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος». Και όπως διηγείται το βιβλίο γι' αυτόν, από την επόμενη κιόλας μέρα άρχισε να αισθάνεται τις φλόγες του Άδη να βουίζουν τριγύρω του και έφυγε από τη Ρωσία, έφτασε στο Άγιον Όρος και εκεί άρχισε τη μοναχική ζωή. Είναι ζούσε με έντονο τρόπο αυτή την εμπειρία των φλογών της κολάσεως. Πιστεύω ότι αυτό ήταν χάρισμα από τον Θεό και προσπαθούσε με ακρίβεια να ζήσει την μοναχική ζωή, αλλά στο τέλος εξαντλήθηκε και είχε πέσει σε απόγνωση. Αφού ενόμιζε ότι εξεπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη, ήρθε σε απόγνωση και μάλιστα είπε στο Θεό: «Είσαι αδυσόπιτος». Και με αυτό το λόγο, ποιος είναι ο άνθρωπος να πει στον Θεό ένα τέτοιο λόγο, βυθίστηκε στο σκοτάδι, στην αγωνία και στο σκοτάδι της κολάσεως όλο το πνεύμα του. Διήρκησε αυτό, λέει ο βιογράφος του, μια ώρα, αλλά ήταν αφόρητο. Βρήκε όμως τη δύναμη να προσευχηθεί, να επικαλεστεί τον Χριστό από αυτό τον βαθύτατο Άδη. Και εκείνη τη στιγμή του δόθηκε να δει τον ζώντα Χριστόν, να δει την δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού στον τόπο της εικόνας του. Βέβαια πολλοί λένε ότι βλέπουνε Χριστό και ότι ακούνε και λαμβάνουν αποκαλύψεις και πολλά τέτοια. Αλλά υπάρχουν και τα κριτήρια της Εκκλησίας. Διηγείται ότι μετά την όραση αυτή, τη βραχύτατη όραση που είναι η αστραπή της θεότητος, γέμισε ακόμα και το σώμα του από τη χάρη του Θεού και οι σάρκες του διψούσαν να πάσχουν δια των Χριστών. Και μετά από αυτή την όραση άρχισε να προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου με αυτά τα λόγια: «Δέομέ σου, ελεήμον Κύριε, ή να σε γνωρίσω σι πάντες οι λαοί της γης εν πνεύματι Αγίου». Πώς ένας χωρικός σχεδόν αγράμματος
άρχισε να έχει τέτοια θεωρία και να προσεύχεται για όλους, για όλους τους λαούς της γης. Και μάλιστα μέσα σε τέτοια προοπτική να εύχεται για αυτούς την ίδια μερίδα της χάριτος που έτυχε σε αυτό. Δέομαι σου Κύριε ή να σε γνωρίσω σοι πάντες οι λαοί της γης εμπνεύματι Αγίου. Φαντάζομαι πως καλά καλά γεωγραφικό χάρτη όλου του κόσμου δεν θα είχε δει πως αυτή η θεωρία είναι απλούστατο. Την ώρα της οράσεως δέχτηκε την κατάσταση του ιδίου του Χριστού. Έγινε κοινωνία στο είναι, υπαρκτική κοινωνία, και του μετεδόθηκε ο ίδιος νους, το ίδιο φρόνημα, η ίδια επιθυμία είναι πάντες σωθώσει. Αυτή η επιθυμία και αυτό το πνεύμα που μας έδειξε ο Χριστός αναβαίνοντας τον Γολγοθά. Από αυτό, από τη συνέπεια, από το επακόλουθο αυτής της οράσεως, από την προσευχή και όλα που περιγράφει ο Άγιος, πιστεύουμε ακράδαντα για το γνήσιο της θεωρίας. Μετά όμως από αυτή την θεωρία, βέβαια το πνεύμα του πανηγύριζε την χαρά της σωτηρίας, την καταλλαγή με το Θεό, το σώμα του άλλαξε, ο νους του φωτίστηκε, αλλά αυτό δεν διήρκησε για πολύ καιρό. Άρχισε ο μακρύς αγώνας και η πάλι με τους λογισμούς, και δεν είναι ώρα τώρα να τα πω αυτά, αλλά είχε φτάσει πάλι κάπου περίπου 15 χρόνια αγωνιζόταν εναντίον των λογισμών της καινοδοξίας, και εξαιτίας αυτών των λογισμών της καινοδοξίας πολλές φορές είχε οράσεις και ενοχλήσεις από τους δαίμονες και κοιμότανε πολύ λίγο και προσευχότανε με μεγάλη ένταση και θέρμη. Και όταν ήρθε και ένα βράδυ, όπως προσευχότανε στο κελί του, όπως διηγείται το βιβλίο, πήγε να κάνει μια μετάνοια μπροστά στο Χριστό και είδε ένα δαίμονα έτοιμο να λάβει την λατρεία για τον εαυτό του. Και ο Άγιος κάθισε πίσω στο σκαμνί και έγινε αυτός όλοι ο διάλογος με τον Θεό. «Κύριε, βλέπεις ότι θέλω να προσευχηθώ με τα καθαρού νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξω με τι πρέπει να πράττω δια να μην με ενοχλούν». Και ήκουσε εν την ψυχή την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντοτε ούτως υποφέρουν εκ των δαιμόνων». Και προσέθεσε ο Άγιος, «Κύριε, δίδαξον με τι πρέπει να πράττω ή να ταπεινωθεί η ψυχή μου», λέγει ο Σιλώνος. Και εκ νέου ήρθεν απάντησης εκ του Θεού εν την καρδία, «Κράτη το νου σου εις τον άδειν και μη απερπίζου». Αυτό το σημείο στη ζωή του ήταν αποφασιστικό. Λέγει στους ίδιους τους λόγους του ο Άγιος ότι μόλις άρχισε να κάνει κατά αυτόν τον τρόπο που του υπόδειξε ο Κύριος, ο νους του εκαθαρίστη από τους λογισμούς και το πνεύμα του Θεού μαρτυρούσε μέσα στην ψυχή του την σωτηρία. Βλέπετε, ο Θεός του είπε «Κράτα το νου σου στον άδει», και αυτός τώρα πανηγυρίζει τον θρίαμβο, διότι ο Θεός του έδωσε το μέσο με το οποίο νικώνται οι εχθροί. Ο ίδιος ο Κύριος όταν δοξαζότανε μετά από θαύματα, μετά από τη μεταμόρφωση, αμέσως υπενθύμιζε στους μαθητές του εκείνο που τον ανέμενε, ο σταυρός, ο τάφος, ο θάνατος, ο τάφος και μετά η Ανάστασή του. Έτσι και ο Κύριος που του οποίου η αγάπη έχει
του οποίου η αγάπη είναι ταπεινή, έδωσε στον Σιλωανό τον τρόπο για την απόκτηση της αγάπης του Θεού. Ξέρουμε ότι, αλλά φοβάμαι ότι θα πάει, ναι, σε αυτό τον διάλογο που είχε ο Άγιος Σιλωανός με τον Θεό και αυτό το ρήμα που εγένετο από τον Θεό στο Σιλωανό συνοψίζει όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Αν κοιτάξουμε με προσοχή τις ευχές της Εκκλησίας μας, το πρώτο ίμιση των ευχών είναι μια κατάβαση και μετά έρχεται το αλλά της πίστεως και της εμπιστοσύνης στο έλεος του Θεού και γίνεται η ανάβαση. Με άλλα λόγια, τις εστίν ο αναβάς ημι πρώτερον ο καταβάς εις τα κατώτατα μέρη της γης, ούτως εστίν ο αναβάς, όπως λέγει ο Απόστολος εις την προς Εφεσίους επιστολή. Με αυτή την υπόδειξη του Κυρίου δόθηκε απάντηση στην εποχή μας. Ο μόνος τρόπος να υπερβούμε την απόγνωση των ημερών μας είναι εκούσια να δεχθούμε την καταδίκη, διότι όπως λένε οι πατέρες, το εκούσιον νικά το ακούσιον. Εάν θεληματικά δεχτούμε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας και μάλιστα εις την κόλαση, τότε ο Θεός δεν κρίνει δύο φορές. Τότε μας ελευθερώνει από τη μέλουσα κρίση όταν πάρουμε το πτέσμα απάνω μας. Και στο βιβλίο, όπως όλοι έχετε διαβάσει, μιλάει για αυτό το θέμα. Στο τέλος μάλιστα του βιβλίου λέγει ότι υπολογίζει ο βιογράφος ότι αυτό το ρήμα του Κυρίου εγένετο προς τον Σιλωανό γύρω στο 1906, μετά ένα χρόνο μετά που δόθηκε η γνώση με τον τύπο του Άινστάιν, όπου η μάζα μπορεί να γίνει ενέργεια, και δόθηκε στον άνθρωπο αυτό δόθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά που είναι αποθησαυρισμένη και μπορεί ανα πάσα στιγμή να αναφλέξει όλη τη γη. Και όπως βλέπουμε στις μέρες μας, τα αδιέξοδα και αυτή η απόγνωση αυξάνουν, και ίσως ο μόνος τρόπος για τη λύτρωση είναι να σταθούμε με πίστη στο Θεό, να δεχτούμε εκούσια αυτή την καταδίκη μπροστά στο Θεό, να πάρουμε το πτέσμα απάνω μας, να βρούμε την τόλμη να πορευτούμε προς τα κάτω και με αυτόν τον τρόπο να ελευθερωθούμε από αυτή τη μάστιγα. Ξέρετε, επειδή οι τάσεις του εχθρού είναι να πορεύεται προς τα πάνω από την αρχή, οι τάσεις του αιωσφόρου, με αυτή την αυτοκαταδίκη στην κόλαση, την αυτομεμψία και μάλιστα σε αυτή την ακραία μορφή συντρίβεται η έπαρση του ανθρώπου, συντρίβεται η καρδία του ανθρώπου. Και όπως μας λένε οι πατέρες μας, δεν υπάρχει πιο αντρίο πράγμα από συντετριμένη καρδία. Και όταν η καρδία του ανθρώπου είναι συντετριμένη, είναι ελεύθερη από κάθε πάθος. Γι' αυτό αν διαβάσουμε προσεκτικά τους πατέρες, τον Άγιο Βαρσανούφιον, τον Μέγαν για παράδειγμα, σχεδόν σε κάθε περίπτωση πειρασμού συνέστηνε στους μοναχούς του να μέμφονται τους εαυτούς τους για να βρούνε τη λύτρωση και την ανάπαυση. Αυτή
Αυτή η κατάσταση είναι χαρισματική. Όταν ο άνθρωπος εν ονόματι του Θεού πορεύεται προς τα κάτω, ενεργείται μέσα του μια δύναμη. Βλέπει βέβαια τον Άδη στον οποίο ζει της πτώσεώς του. Το φως είναι σαν να τον φωτίζει από μακριά, από πίσω. Και βλέπει τον Άδη στον οποίο ευρίσκεται. Αλλά συγχρόνως γίνεται μέσα του και μια δύναμη. Εμπνέεται, διότι αρχίζει να γνωρίζει και την κατάσταση στην οποία ο Θεός τον έχει προορίσει. Προκαταβολής κόσμου, βλέπει το σχέδιο του Θεού και έτσι εμπνέεται και παίρνει μεγάλη δύναμη και ορμή προς τον Θεό, τέτοια ορμή όπως μαρτυρούν οι πατέρες μας, που ακόμα και οι σάρκες του ανθρώπου στρέφονται προς τα πάνω και διψούν τον ζώντα Θεόν. Θα διηγηθώ και κάτι άλλο. Ο γέροντας Σοφρόνιος είναι μεταγενέστερος του Αγίου Σιλουανού. Πήγε στο Άγιον Όρος το 1925 και δεν γνωρίστηκε αμέσως με τον Άγιο Σιλουανού. Πέρασαν περίπου 6-7 χρόνια να γνωριστούν. Ήτανε στο ίδιο μοναστήρι, αλλά δεν έτυχε να γνωριστούν, ήταν πολύ μεγάλο, είχε 600 μοναχούς. Και όπως διηγόταν ο γέροντας ως διάκος, όταν θυμίαζε τους πατέρες και περνούσε μπροστά από τον Άγιο Σιλωνό, αισθανόταν, λέει, ότι αυτός ο άνθρωπος έβλεπε το χάλι του μέσα του. Δηλαδή έβλεπε την εσωτερική του κατάσταση και το εσωτερικό του δράμα το οποίο ζούσε ο γέροντας. Και αισθανόταν μεγάλη ντροπή και ευλάβεια. Αλλά δεν έτυχε να μιλήσουν. Μια φορά επισκέφτηκε το γέροντα Σοφρόνιο ένας ερημίτης. Και ο γέροντας του έφτιαχνε τσάι. Και αυτός ο ερημίτης για μια στιγμή λέει στο γέροντα: «Πες μου, πάτερ Σοφρόνιε, ένα λόγο. Πώς να σωθώ?» Και ο γέροντας Σοφρόνιος, δίνοντας του το φλιτσάνι με το τσάι, του λέει: «Κράτα το νου σου στο χείλο της απογνώσεως και άμα δεις ότι πάει να σε νικήσει, πιέσαι ένα φλιτζάνι τσάι», του λέει. Το ίδιο πνεύμα όπως στο λόγο του Κυρίου προς τον Σιλουανό. Την άλλη μέρα ο γέροντας κατέβαινε προς τον Αρσανά και ο Άγιος Σιλουανός ανέβαινε προς τα πάνω, προς το καθολικό της Μονής. Και ο γέροντας από ευλάβεια θέλησε να αλλάξει κατεύθυνση, να μην συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τον γέροντα, τον Άγιο Σιλωνό. Αλλά ο γέροντας Σιλωνός άλλαξε και εκείνος κατεύθυνση και τον συνάντησε μπροστά στην τράπεζα της Μονής. Και λέει στο γέροντα Σοφρόνιο: «Ήρθε χθες σε σας ο πατήρ Ιουβενάλιος?» Και ο γέροντας δεν του είπε, απέφυγε όλα τα ενδιάμεσα στάδια του διαλόγου, δεν του είπε «ναι, ήρθε, τι σου είπε, μου είπε αυτό», αμέσως απήντησε: «Έκανα λάθος?» Ο Άγιος Σιλωνός ρώτησε: «Ήρθε σε σένα χθες ο πατήρ Ιουβενάλιος?» Και ο γέροντας απήντησε: «Μήπως έκανα λάθος?» Και ο Άγιος Σιλωνός του λέγει: «Όχι, δεν έκανες λάθος, αλλά ήταν πάνω από τα μέτρα του. Έλα, έλα και θα τα πούμε». Και τότε του διηγήθηκε ακριβώς πώς έγινε το ρήμα του Κυρίου στο Σιλωανό και όλα όσα είχαν προηγηθεί. Και από εκείνη τη στιγμή, όπως έλεγε ο γέροντας, είχαν βρει και την στερέωσή του στην οδό του Θεού. Έλαβε επικύρωση του τρόπου με τον οποίο ζούσε. Διότι και ο γέροντας μας, ο πατήρ Σοφρόνιος, ζούσε μεγάλο δράμα και με μεγάλη ένταση, διότι στην νεότητά του είχε πέσει σε μια πλάνη και όταν ήρθε σε συνέστηση αυτής της πλάνης και άλλαξε η ζωή του, είχε δει την πλάνη αυτή
σαν αποστασία από τον Χριστό, και η μετάνοια του είχε γίνει τόσο ορμητική που έφτανε πολλές φορές στα όρια της παραφροσύνης. Στη νεότητά του είχε ασχοληθεί με τις ανατολίτικες θρησκείες, με τον υπερβατικό διαλογισμό όπως λέγεται σήμερα. Και όταν κατάλαβε την πλάνη, και την πλάνη του την κατάλαβε όταν έπεσε στα χέρια του ένα κείμενο της Εξόδου, αναζητούσε το απόλυτο ο γέροντας, και το λογικό του έπεσε σε αυτό το λάθος. Δηλαδή δεν μπορούσε στη συνείδησή του να συνδυάσει τον προσωπικό Θεό με το απόλυτο. Του φάνηκε κατώτερος ψυχισμός το αγαπήσεις των Θεών και αγαπήσεις των πλησίων. Τότε δεν κατανοούσε τις εντολές του Κυρίου με το πραγματικό υπαρκτικό νόημά τους. Έτσι, όταν κατανόησε το σφάλμα του, όταν διάβασε στη Γέννηση ότι «εγώ είμαι ο Ον», το πραγματικό είναι ο προσωπικός Θεός, και φωτίστηκε από τη χάρη του Θεού και βγήκε από αυτή την πλάνη, η μετάνοια του είχε γίνει ακατάσχετος και ζούσε με μεγάλο κλαθμό, όπως διηγείται ο ίδιος. Είχε τέτοια ορμή που ακόμα και όταν ο Κύριος περιέβαλε αυτό με τη χάρη του και με το φως του, δεν μπορούσε να σταματήσει τον κλαθμό. Έτσι ζούσε με αυτή με την ίδια τραγωδία, με την ίδια ένταση, και πολλές φορές σκέφτηκα, όπως τώρα οι τρεις ιεράρχες που γιορτάζουμε, η πρόνοια του Θεού έδωσε αυτή να γνωρίσουν όλη την θύραθεν σοφία των συγχρόνων τους, των Ελλήνων, και μετά να την θέσουν στην υπηρεσία του Χριστού. Και μήπως ήταν πρόνοια του Θεού να πέσει σε εκείνη την πλάνη για να μας δώσει την απάντηση σε αυτό το θέμα. Και το βιβλίο που έγραψε ο Ψώμεθα των Θεών καθώς εστίν είναι γεμάτο από την απάντηση. Μιλάει εκεί για αυτή την θεωρία του υπερβατικού λογισμού και πώς η χριστιανική αποκάλυψη απαντά σε αυτό το ερώτημα. Όπως λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, όταν ένας γραμματεύς μαθητευθεί εις την Βασιλεία του Θεού, εξάγει εκ του θησαυρού αυτού κενά και παλαιά. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έρχεται να υπηρετήσει τον Θεό, βάζει στην υπηρεσία του Θεού κάθε του γνώση. Έχω ακόμα 10 λεπτά. Θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια για αυτό το θέμα και πώς ο γέροντας απαντάει σε αυτό το θέμα. Βέβαια, η αναζήτηση του απολύτου είναι έμφυτη στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, κατ' εικόνα της Θείας Απολυτότητος. Έτσι είναι φυσικό να έχει μια φορά προς το απόλυτον. Και οι άνθρωποι δυστυχώς, για λόγους ψυχολογικούς, συγχύζουν το πρόσωπο με το άτομο. Στη θεολογική ορολογία το άτομο είναι η εμπειρία που βλέπουμε στον κοινό άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στα όρια της πτώσεως. Το πρόσωπο είναι ο άνθρωπος που έχει βρει την εκπλήρωσή του σαν εικόνα του Θεού. Για μας το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Αληθινό πρόσωπο είναι ο Χριστός, που όπως μας φανέρωσε φέρει μέσα του
όλον τον Αδάμ. Όλο το είναι του Θεού, εφόσον είναι ο ένας της Αγίας Τριάδος, και με τη σάρκωσή του όλο το ανθρώπινο είναι. Και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα αυτού του προσωπικού Θεού. Στις ανατολίτικες θρησκείες θα σας διαβάσω σημειώσεις που έγραψα για τη θεωρία. Ο υπερβατισμός του Ινδικού μυστικισμού έχει ως δογματική βάση τη θεωρία ότι το απόλυτο νόν είναι ή καθαρόν είναι, αποτελεί την υψίστη πρωταρχική ύπαρξη από την οποία προήρθε κάθε ζωή. Έτσι πιστεύουν αυτοί. Ο δε άνθρωπος είναι του ιδίου γένους και ουσίας με την καθαρή αυτή ύπαρξη, αλλά υπέστη υποβάθμιση και φθορά, ερχόμενος στην πολύμορφη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ζωή του παρόντα αιώνα. Έχει όμως μέσα του την θεία αυτή αρχή και μπορεί με αποφατική άσκηση, θα εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό, να υπερβεί την παροδική κατάστασή του και να επιστρέψει στο πρωταρχικό είναι, και εκεί να βρει ή μάλλον να ταυτιστεί με την αρμονία και τον ουερό κάλος του μυστηριώδους πανυπερβατικού αυτού όντος που υπερβαίνει κάθε συμβατική μορφή υπάρξεως. Αλλά αυτή η θεωρία δεν λέει πως έγινε η παραφθορά του ανθρώπου εφόσον κατάγεται από αυτή την πρωταρχική και απρόσωπη αρχή. Έτσι, οι άνθρωποι όμως των ανατολικών θρησκειών προσπαθούν να εξαλείψουν από μέσα τους αυτή την προσωπική αρχή και να ταυτιστούν με το απόλυτο, προσπαθώντας να απαρνηθούν και να απεκριθούν κάθε μορφής αυτής της υπάρξεως. Βέβαια, και όλα βέβαια μπορούν να τα επιτύχουν όπως πιστεύουν με το θέλημά τους, με την προσωπική τους την άσκηση. Δηλαδή είναι άσκησης υπερηφανίας. Το μόνο που μπορούν να καταφέρουν πολλές φορές είναι να οξύνουν, να αποκτήσουν λεπτές αισθήσεις και να δουν στην καλύτερη μορφή αυτής της ασκήσεως, όπως έλεγε ο γέροντας, το φως της διάνοιας του ανθρώπου που είναι χτιστό φως. Αλλά ο κίνδυνος εδώ είναι ακριβώς να αποδεχτούν αυτό το φως της χτιστής διάνοιας ως το άχτιστον φως της θεότητος, και τότε γίνεται η πλάνη, να λατρεύσουν δηλαδή την χτίση αντί τον χτίσαντα. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε σε μια απέκθηση, αλλά αυτή η απέκθηση στην καλύτερη της μορφή είναι το ίμιση. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο να απεκδηθούμε την πρόσκαιρη μορφή υπάρξεως, μάλιστα την αμαρτωλή μορφή υπάρξεως, αλλά προσπαθούμε να ενδυθούμε τον ουράνιον άνθρωπον, δηλαδή την χάρη του Χριστού. Εάν μείνουμε μόνο με το πρώτο ίμιση, θα γίνει σε μας όπως λέει το Ευαγγέλιο: θα βρει τον οίκο μας σε σαρωμένον ο πονηρός, γυμνών, κενών, και θα γίνω τα έσκατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Αλλά τέλειωσε η ώρα μου. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι σε αυτό τον πειρασμό της εποχής μας δίνεται η απάντηση, και είναι απάντηση στην τελευταία της διάσταση. Διότι μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν τι αληθινά είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν είναι το ψυχολογικό άτομο. Είναι ο άνθρωπος που είναι κατ' εικόνα του Θεού και κατάφερε με τη σφοδρή μετάνοια
να ζωοποιήσει την καρδία του, εκείνον τον εσωτερικόν άνθρωπον, την καρδία που μπορεί να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού και να φέρει μέσα της και όλο το Θεό και όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η πρεσβεία των Αγίων. Δηλαδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι έγινε στον Σιλουανό μετά την όραση του Χριστού, να γίνει στον καθένα, να δεχθούνε την κατάσταση του ιδίου του Χριστού και να φέρουν μέσα τους όλο το είναι του Θεού, το κατενέργειαν είναι του Θεού, δηλαδή τις άκτιστες ενέργειές του, και με την πρεσβεία, αφού πλατινθεί η καρδία τους και αγκαλιάσει όλο τον Αδάμ, με την πρεσβεία τους να φέρουν μέσα στην καρδιά τους όλο τον Αδάμ. Και τότε σε αυτή η κατάσταση είναι, ξεπερνά κάθε ορισμό, ξεπερνά κάθε όριο, διότι είναι μίμημα Θεού. Με συγχωρείτε, δυστυχώς δεν έχουμε...